Εσώψυχα. Μαζί μας η ψυχολόγος Θέκλα Πετρίδου. Θέκλα μου, πιστεύεις στο κάρμα? Εξαρτάται, τι είναι το κάρμα? Πρέπει να σου απαντήσω τι είναι το κάρμα. Αν το σκέφτεσαι όπως το σκέφτομαι εγώ. Κοιτάξτε, επειδή εσύ γνωρίζεις καλά και την Ινδική παράδοση, είναι η λέξη κάρμα μια λέξη που έρχεται από την Ινδία. Ναι, έτσι, τι σημαίνει στην Ινδία ακριβώς η λέξη κάρμα? Είναι αυτό που φέρεις μαζί σου με τη γέννησή σου. Δηλαδή τα πάθη, τη μοίρα σου, τα πάντα, τα οποία φέρνεις με τη γέννησή σου και τα οποία είναι κάτι που αποκόμισες από προηγούμενες ζωές. Άρα, εάν σε προηγούμενες ζωές ήσουν καλός άνθρωπος, θα έχεις καλά πράγματα να απολαύσεις σε αυτή τη ζωή. Αν σε προηγούμενες ζωές έκανες κακίες, σε αυτή τη ζωή θα την πάθεις κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή το κάρμα... Υπάρχει μια έκφραση στα αγγλικά που αν την πούμε στα ελληνικά λέει το κάρμα είναι τρελό. Δηλαδή εκεί που δεν το περιμένεις βλέπεις ότι κάποιος ο οποίος σε έχει βλάψει τιμωρείται με άλλους τρόπους. Σου διαβάσω πάλι κάτι που έχω γράψει στο Facebook σχετικό, είδες? Λοιπόν, η εκδίκηση είναι πιάτο που σερβίρεται κρύο. Και θα σου απαντήσω έτσι κιόλας για το αν πιστεύω στο κάρμα ή όχι και τι γνώμη έχω για την εκδικητικότητα. Αν πρέπει να εκδικούμαστε εμείς ή να αφήνουμε το κάρμα να δουλέψει. Λοιπόν, η εκδίκηση είναι πιάτο που σερβίρεται κρύο, εξού και άνοστο. Άσε που μπορεί να το φάμε κατά λάθος εμείς μέχρι να το σερβίρουμε στον άλλο και να την πάθουμε. Η γνώμη μου είναι πως είναι καλύτερο για την ψυχή μας να μην εκδικούμαστε συνειδητά κανέναν. Να προστατεύουμε φυσικά τον εαυτό μας και ας αφήσουμε το σύμπαν να συνεχίσει με την αποκατάσταση της φυσικής τάξης. Το μάχεραν έλαβες, μάχεραν θα δόκεις, αποτελεί φυσικό νόμο. Αυτό παρατηρώ τα τελευταία 20 χρόνια που γνώρισα χιλιάδες ανθρώπους και τις ζωές τους ως ψυχολόγος. Δεν το κρύβω πως λυπούμε αυτούς τους εκδικητικούς τύπους που πέφτουν στους λάκκους που ανοίγουν μόνοι τους. Κρίμα που δεν μπορούν να δουν πέρα από τη μύτη τους και δεν απολαμβάνουν ούτε και ήδη τη ζωή. Αγάπη μόνο. Λοιπόν, το κάρμα, όπως το αναφέραμε προηγουμένως, είναι από την Ινδική παράδοση. Η Ινδική παράδοση πιστεύει στο ότι ο άνθρωπος ζει πολλές ζωές και μετεμψυχώνεται ή μετενσαρκώνεται. Δεν είναι έτσι? Εντάξει, εμείς ως χριστιανοί Ορθόδοξοι δεν πιστεύουμε στη μετεσάρκωση, στη μετεψύχωση. Όμως έχουμε αυτό το ρητό, το μάχεραν έλαβες, μάχεραν θα δω, και στο μέλλον είναι από την Παλαιά Διαθήκη. Δεν είναι από την Παλαιά Διαθήκη. Παλαιά Διαθήκη. Και γενικά υπάρχει στην κουλτούρα μας αυτή η άποψη ότι εάν έχουμε πληγώσει ανθρώπους, εάν έχουμε αδικήσει ανθρώπους, κάποια στιγμή θα έρθει η ζωή και θα μας το ανταποδώσει. Είναι σαν ένας φυσικός νόμος. Εγώ θεωρώ ότι η ευθύνη μας απέναντι στον εαυτό μας, απέναντι στους ανθρώπους που είμαστε στενά συνδεδεμένοι, στα παιδιά μας που έχουμε ευθύνη, το σύντροφο μας, τους αγαπημένους μας ανθρώπους, είναι να μην τους αδικούμε εμείς οι ίδιοι. Εντάξει, να μην κάνουμε κακό. Είναι καλό πράγμα να κάνεις κακό. Δηλαδή, είναι καλό για την ψυχή μας, να κάνουμε, να βλάφτουμε τους άλλους. Είναι καλό πράγμα. Και άμα βλάφτεις τους άλλους, ήδη νιώθεις άσχημα εσύ ο ίδιος. Τώρα, εάν υπάρχουν άλλοι που μας βλάφτουν, γιατί δεν ζούμε σε έναν αγγελικό κόσμο, ζούμε σε έναν κόσμο σύγχρονο, ο οποίος έχει μέσα πολλές προκλήσεις. Και έχουμε μπει και σε προηγούμενες εκπομπές για ανθρώπους με διαταραχές προσωπικότητας, για ανθρώπους με κακία, για ανθρώπους που επεμβαίνουν στη ζωή των άλλων, για ανθρώπους, για άτομα με την αίσθηση συγκυριότητος ή τοξικά άτομα, όπως τα είπες εσύ. Αν αδικούμαστε εμείς ή έναν άτομο από την οικογένεια μας, ή έναν από τον περίγυρο μας, ή έναν άτομο για το οποίο νιώθουμε ευθύνη, οφείλουμε να προστατευτούμε από αυτήν την κακία. Να την αναγνωρίσουμε, να την εντοπίσουμε, να μην κλείσουμε τα μάθηκια μας, να μην σιωπήσουμε για να περάσουμε όπως είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή. To call it. Να το ονομάσουμε, να πω τούτο το πράγμα είναι κακία. Μάλιστα. Τούτη η πράξη είναι αρνητική πράξη. Είναι καλή ιδέα να γίνεται το πράγμα. Να προστατεύσουμε και τον εαυτό μας και τα παιδιά μας, τους ανθρώπους τους οποίους έχουμε ευθύνη, που είναι τα παιδιά μας, οι πρώτοι άνθρωποι τους οποίους έχουμε ευθύνη, που αποφασίζουμε εμείς να τους φέρουμε στον κόσμο, που την κακία των ανθρώπων των άλλων, που είτε το κάνουν συνειδητά είτε ασυνείδητα, δεν έχει σημασία. Εντάξει, δεν έχει σημασία το κίνητρο, σημασία έχει η πράξη και το αποτέλεσμα. Να προστατευτούμε από την κακία. Και η γνώμη μου είναι να μην προβούμε σε εκδίκηση. Μόνο σε ασφάλιση της περιοχής μας. Δηλαδή, αν έρχεται
ας το πάρουμε, ξέρω εγώ, με μεσαιωνικούς όρους. Πες, έχω ένα κάστρο, είμαι οχυρωμένος σε ένα κάστρο και είναι ο εχθρός απ' έξω και πολεμά. Mm-hmm. Αν εγώ αφήσω αφύλακτο τον κάστρο μου, θα πέσει. Οφείλω να το, να έχω άμυνα, να το προστατεύσω. Αν το προστατεύσω, θα φύγει. Θα γίνει πολιορκία μια μέρα, δύο μέρες, ένα μήνα, δύο, θα φύγει ο εχθρός. Θα πεινάσει, θα διψάσει, θα φύγει. Αν όμως εγώ παραμείνω εκεί και δεν πάω στο να στείλω τους δικούς μου πολεμιστές να πάνε να ενοχλήσουν το δικό του κάστρο, τη δική του περιοχή, θα σταματήσει η κουβέντα. Καταλαβες. Mm-hmm. Εντάξει, δεν είμαι πολύ καλός γνωστής της ιστορίας, και μπορεί να είναι και χαζόν το παράδειγμα που είπα. Δηλαδή, ενώ αν εγώ εμπειράζω κανένα και προστατεύω μόνο τον εαυτό μου που οφείλω, δικαιούμαι και οφείλω να τον προστατεύω, έδιω άκαμα στον άλλον και τόπον για να συνεχίσει η διαμάχη. Άρα κερδίζω έναν πράγμα, ότι αν εγώ δεν αντεπιτίθεμαι, αλλά βάλω άμυνα. Εντάξει, μην το ξεχάνουμε, ενώ είναι να είμαστε χαζοί, mm-hmm. να μας καταπατώ ο καθένας. Βάλω άμυνα. Αλλά δεν αντεπιτίθεμαι να κάνω ουσιαστικά κακό. Άμυνα μπορεί να είναι έτσι, το να πάει να πει στο άλλο, κοίταξε, το έχεις παρακάμει, έχεις υπερβεί τα σκαμμένα, έχεις κάνει αυτήν την πράξη, αυτήν την παράληψη, έχεις κάνει αυτήν τη δήλωση, έχεις κάνει αυτά τα πράγματα τα οποία με έχουν βλάψει με αυτούς τους τρόπους. Σε παρακαλώ πολύ, σταμάτα, γιατί δεν θα ήταν καθόλου καλή ιδέα να κάνω και εγώ τα ίδια. Και να με τούτοι όλοι οι τύποι, οι εριστικοί και οι εκδικητικοί, να έχουν υπόψη τους ότι αν κάποιος αντιδρά πέραν της άμυνας, αν επιτίθεται, δεν σημαίνει ότι ένεχει στοιχεία, ότι ένεχει όπλα να μας πολεμήσει. Μπορεί να επιλέγει να μην μας πολεμήσει για το καλό της ψυχής μας και της ψυχής του ιδίου. Μάλιστα. Και σημαίνει ότι χαζός. Εγώ προσωπικά, εμένα μου έχει τύχει αυτό το πράγμα. Μου έχει τύχει να δεχθώ ανηλαιή πόλεμο σε κάποια φάση της ζωής μου από πρόσωπο που δεν του είχα κάνει τίποτε. Απολύτως τίποτε. Στοχοποίησε με, θεώρησε ότι φταίω εγώ για θέματα του. Και μπορούσα κάλλιστα να κάνω. Νομίζω και άλλοι άνθρωποι το έχουν τρομερή αντεπίθεση. Μάλιστα. Να κλείσω σπίθια. Δεν το κάνω. Ξέρεις γιατί δεν το κάνω. Όχι γιατί εφοβούμουν το ότι εφόμουν να μου να μου κάνει ή ότι εν ήταν δίκαιο. Ένιωθα ότι εγώ δεν θα ήμουν καλά. Ότι ήταν να φέρω βάρος στη συνείδηση μου, mm-hmm. ότι επία εγώ και επιτέθηκα σε έναν άνθρωπο και χρησιμοποίησα τα όπλα που είχα εναντίον του. Ήταν μια περίπτωση ότι πριν πολλά χρόνια, κάνω από 10 χρόνια, έκανα παρέα με μια κοπέλα η οποία μου είχε δώσει πολλά όπλα, δηλαδή με είχε εμπιστευτεί με πολλά μυστικά της. Σε κάποια φάση, εγώ προσπαθούσα να τη βοηθήσω να γλιτώσει από μια κακοτοπιά. Επήρε το στραβά και μεταφέρθηκε το μήνυμα στον άντρα της ότι εγώ τη μίλησα άσχημα για τζίνι, ενώ ήταν εντελώς το αντίθετο. Εγώ της είχα πει, μάνα μου, αφού δεν είσαι τούτος ο χαρακτήρας, αλλά σε βοηθήσω να το ξέρω. Και πιάνει με άντρα στη τηλέφωνο και λέει μου, ποια είσαι εσύ που να μιλήσεις έτσι για τη γυναίκα μου. Να πλυνίσκεις το στόμα σου με ροδώστε μαν προτού. Άκουσα το βασό. Εντάξει, λέω. Εντάξει, είσαι δίκιο. Εντάξει, θα ξαναπώ. Δεν είναι έτσι που το είπα, αλλά από τη στιγμή που έχει ακουστεί έτσι, ότι εγώ πρόσβαλα τη γυναίκα σου, χρησιμοποίησα έναν κοσμητικό επίθετο τη γυναίκα σου, εντάξει. Θα το κάνω. Και σε την τζίνη τηλέφωνο μια ώρα, κοίταξε. Όλα τα ενεχοποιητικά στοιχεία που έχω για σένα τα καταστρέφω τώρα, αλλά ας κόψουμε σχέσεις. Να κόψουμε σχέσεις γιατί ήταν τοξική για μένα η σχέση. Που τη στιγμή που έρχεται, εφόρτωνε μου το βάρος της, και όταν ζητούσε μου τη γνώμη μου, και όταν έλεγα σταμάτα τον που κάνει, είναι καλή ιδέα, βλαβερό για σένα, για τα μωρά σου, για ο γάμος σου. Αντιδρούσε έτσι, και βρέθηκα και φταίχτησα, και σκέφτηκα, μα τι λόγο έχω εγώ τώρα. Να πάω να καταστρέψω τη ζωή του του ανθρώπου, να του ανοίξω τα μάτια του, προφανώς δεν θέλει να τα ανοίξει, και να του πω πράγματα που δεν θέλει να ακούσει, να του διαλύσω τη ζωή του. Γιατί επειδή είπε μου εμένα ότι πρέπει να πλυνίσκω το στόμα μου, προτού συναφήνονταν με. Όχι, με μην ενδιαφέρει. Ας νομίζει τούτος ο άνθρωπος ότι εγώ δεν είμαι καλή γυναίκα. Ας νομίζει ότι δεν είμαι ηθικό στοιχείο. Έχει έναν άνθρωπο που νομίζει για μένα ότι δεν είμαι καλό άνθρωπο. Φαντάζομαι έχει χίλιους, 2.000, 5, 10. Όσο πιο γνωστό γίνεσαι, τόσο πιο πολλού έχει που σε μισούν. Οι fans και hate, ανάλογα με δημοτικότητα. Ας τον να με μισεί, ας τον να έχει κακή γνώμη για μένα, αλλά εγώ τουλάχιστον να νιώθω καλά με τον εαυτό μου ότι δεν εκδικήθηκα. Και λέω, ποιο θα ήταν το κίνητρο μου την στιγμή να έβγαζα από τη φαρέτρα μου τα όπλα που είχα. Εκδίκηση. Τι είναι εκδίκηση? Κακία.
θέλω να είμαι κακή, όχι θέλω. Γιατί μετά θα με κάνουμε αυτό, θα τσιγούμε καλά τη νύχτα. Να βλέπω εφιάλτες, να νιώθω άσχημα. Τον έρχεται σε μια ερώτηση που μου είχες κάνει σε προηγούμενη εκπομπή. Ερώτησες με μπορεί ένας καλός άνθρωπος να γίνει κακός, δύσκολα. Δύσκολα, βέβαια. Ένας κακός άνθρωπος μπορεί να μετανοήσει και να πάρει βοήθεια από παιδικούς, να πάρει βοήθεια από πνευματική και να κάνει δουλειά με τον εαυτό του και να εξηγιάνει την προσωπικότητα του και τη συμπεριφορά του και τα κίνητρα του στην ουσία. Εάν δεν πάσχει που σοβαρή διαταραχή προσωπικότητας που είναι ένα θεράπευτη όπως έχουμε πει σε προηγούμενη εκπομπή. Αλλά ένας καλός άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει με τον εαυτό του μετά. Οπότε αν εγώ εκδικηούμαι, αν εγώ εκδικηθώ κάποιον που μου κάνει κακό, μετά θα είμαι εγώ καλά. Και στην ουσία είναι να πέσω εγώ ίδια. Είδες, γράφω στο κείμενο, εκδίκησε μια τον που σερβίρεται κρύο. Δεν μπορείς να εκδικηθείς αμέσως, μετά που τρόμουν να εκδικηθείς. Και είναι και άνοστο, άρα είναι ωραία η γεύση του. Δηλαδή, να σου πω τι άλλο μου έτυχε μια φορά, τι παγιά μου, πολλά καρμικό θα έλεγε κάποιος. Έτυχε να έχω μια συζήτηση με έναν άνθρωπο, ο οποίος μου μίλησε ένα άσχημα. Και του λέω, πρόσεξε πάρα πολλά πώς μου μιλάς, γιατί είσαι αδερφή, είσαι γυναίκες στο δικό σου το περιβάλλον και δεν θα ήθελες να μιλήσουν άσχημα για τις γυναίκες. Και λέει μου, οι γυναίκες στο περιβάλλον μου είναι σαν εσένα. Και μετά από 2 χρόνια μαθαίνω ότι η ζωή έφερε έτσι τα πράγματα ώστε να βρεθεί έναν άτομο με το περιβάλλον του στη θέση του να είναι μονογονιός. Δεν ευχήθηκα κάτι. Είπα του, δεν θα ήθελες. Μην με κρίνεις με βάση έναν κοινωνικό στερεότυπο ότι επειδή είσαι γυναίκα χωρισμένη σημαίνει εν είσαι και ηθική γυναίκα είσαι, γιατί μπορεί να τύχει να βρεθεί έναν άτομο που το περιβάλλον σου, έναν άτομο που αγαπάς να βρεθεί στη συνθήκη του να μόνη της χωρίς άντρα και δεν θα ήθελες να τη συμπεριφέρονται άσχημα οι άλλοι. Μα αν το έμαθα, ξέρεις κλάμα που ρίξα. Νιώσα πάρα πολλά άσχημα. Εναχωρέθηκες. Κούρη, πραγματικά, δεν ευχήθηκα. Δεν το ευχήθηκες όχι. Τι φταίει η κοπελού αν κάποιος που περιβάλλοντας είπε μια μπελάρα. Δεν φταίει, αλλά έρχεται η ζωή που μόνη της τσιλαλή σου συνάχτου. Ας να συνάξουμε το στόμα μας, να ασχοληθούμε με εμάς, με τον εαυτό μας, να παρετήσουμε να ασχολούμαστε με τους άλλους. Και να μην λέμε μεγάλα λόγια. Ποτέ μιλες ποτέ. Με λέει μεγάλο βουκοβάλε και μεγάλο λομέμπης. Ξέρεις, εγώ τώρα με το διαβήτη έφτασα στο μικρό βουκοβάλε, έμαθα να τρώω λίγο φαΐ. Δηλαδή, είναι ένα και να αρρωστήσουμε ψυχικά για να μάθουμε το πράγμα ότι είναι καλή ιδέα να κατηγορούμε τους άλλους ή να εκδικούμαστε τους άλλους. Πραγματικά, εγώ δεν εκδικήθηκα τότε. Είπα, άστο. Και σκέφτηκα ότι η ζωή που μόνη της. Και μετά νιώθα ενοχές που σκέφτηκα ότι η ζωή που μόνη της μου πρέπει να δοκίσει η απάντηση στον καθένα. Είναι τραγικά τα πράγματα. Δηλαδή, πραγματικά. Εντάξει, ένας άνθρωπος ο εθρίσκος θα σου πει είναι η σοφία του Θεού. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι secularist, που δεν πιστεύει. Που ασχολείται με την επιστήμη, θα σου πει είναι φυσικές συνέπειες των πράξεων. Ό,τι και να είναι, η αλήθεια είναι ότι. Εάν έχεις αρνητικές πράξεις, θα έρθουν πίσω σου. Σαν τον boomerang. Το boomerang το όπλο των αυτόχθωνων της Αυστραλίας, οι οποίοι ρίχναν το να πάει να χτυπήσει και να χτυπήσω να το πιάσω. Το boomerang που έρχεται και το περιμένει και χτυπά σου εσένα. Αγάπη μόνο, δεν ξέρω. Να ζήσουμε, ρε. Να ζήσουμε. Δεν είναι ανάγκη να. Αν θέλει η φύση και ο Θεός να ασχοληθεί, να βάλει κάποιο στη θέση του, να το κάνει. Εμείς να δούμε τον εαυτό μας. Εμείς να αγαπάμε. Να αγαπάμε και να προστατεύουμε τον εαυτό μας και αυτούς που αγαπούμε από την κακία. Ο Χριστός είπε αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Ναι, και είπε όμως αγαπά τον πλησίο σου σε αυτόν. Δηλαδή απαραίτητο κριτήριο για το πώς να αγαπήσεις τον πλησίο σου είναι το πώς αγαπάς τον εαυτό σου. Μπορείς να αγαπήσεις τους εχθρούς σου ή τους πλησίους σου αν δεν αγαπάς τον εαυτό σου.